Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Στην άλλη μας γραμμή είναι ο Έλμαρ, ο φίλος μας από την Ολλανδία, τον οποίο μπορούμε να καλησπερίσουμε. Έλμαρ, γεια σου! Γεια σου, γεια σου. Είσαι καλά? Καλά, όλα καλά. Καλά, λοιπόν, Νίκο, νομίζω ότι βρίσκομαι στο Λευκό Πύργο, γιατί τουριστικά έχουν έρθει εδώ και τον ΠΑΟΚ βασικά, αλλά βλέπουν και τη Θεσσαλονίκη. Να τους ρωτήσουμε αυτό πρώτα, αν ήρθαν μόνο για τον ΠΑΟΚ να δουν τα παιχνίδια ή αν αγαπάνε πραγματικά τη χώρα μας και τη Θεσσαλονίκη και το συνδυάζουν όλο αυτό μαζί. Έλμαρ, the first question is, are you in Thessaloniki only for ΠΑΟΚ or because do you love the city, do you love Greece? Yeah, we love Greece, but most Thessaloniki. Mm-hmm. Yeah, it's a mix for us. But this whole month it's like a holiday. But yeah, ПАОК is in front of our holiday, so we want to visit all the matches in October. And yeah, ПАОК is very important for us. So we mix our holiday with ПАОК. Μας λέει ότι αγαπάει την Ελλάδα φυσικά, αλλά αγαπάει πιο πολύ τη Θεσσαλονίκη, και επειδή είναι στο διακοπών τους αυτός, το συνδύασαν έτσι ώστε να είναι ο ΠΑΟΚ στο επίκεντρο, και η Θεσσαλονίκη βέβαια και η Ελλάδα που την αγαπάνε πάρα πολύ. Είπε κάποια στιγμή ότι ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά απ' όλα. Εμάς μας το έχει εξηγήσει και μένουμε ανοιχτό στόμα. Ας το πει και στον κόσμο. Τι σημαίνει ΠΑΟΚ για τον ίδιο, για την σύζυγό του? Πώς αντιμετωπίζουν, τι νιώθουν για τον ΠΑΟΚ? Μια ομάδα της Ελλάδας ενώ εκείνοι είναι Ολλανδοί. Elmar, what PAOK means for you and your girlfriend? Because you are from Holland, here in Greece, you know, it's a bit weird for us. Yes, I can imagine that it's weird for all of you. But yeah, and it started in the year of 2000 when they play at PSV Eindhoven. Mm-hmm. The team played not very good there, but the fans were amazing, really amazing. It was very impressive for me. I've never seen such fans, and that was the start for me to watch everything about ПАОК, read everything about ПАОК, and I learned that ПАОК is more than only football. It's a way of life. And I like that. I like that very much. And that's the reason why I get into a ПАОК and love everything and yeah, want to watch everything. So yeah, it's a dream come true. Last Sunday that I have visited the match against Olympiacos live. Mm-hmm. That was a dream for me come true, to be in Tumba with that derby. So yeah, it was. Yeah, it's very, very important for us. So it means a lot for us, ПАОК. Έλα, Νίκο. Μας λέει λοιπόν, μας ρωτάει ότι καταλαβαίνετε ότι είναι περίεργο, ότι για εμάς το παίρνουμε κάτι σαν περίεργο, αλλά ο ίδιος, αυτό Δημήτρη, δεν ξέρω να το άκουσες εσύ καθόλου, γιατί να μην είναι και τόσο πολύ. Είναι τρόπο, γνώρισε την ομάδα, την είδε πρώτη φορά το 2000 με την Eindhoven, με την PSV. Δεν είχε παίξει τόσο καλά ο ΠΑΟΚ, αλλά είχε μείνει εντυπωσιασμένος από το κοινό, από τον κόσμο. Και από τότε μαθαίνει, διαβάζει τα πάντα που έχουν σχέση με τον ΠΑΟΚ. Και έμαθε καλά ότι ο ΠΑΟΚ είναι τρόπος ζωής. Νίκο, εσύ έπεσες? Και οι δύο έπεσαν. Τον Νίκο χάσαμε, ωραία, τον Νίκο. Λοιπόν, είπε ότι έχει καταλάβει ότι ο ΠΑΟΚ είναι τρόπος ζωής, αυτό του αρέσει, και από εκείνα τα χρόνια, και έχουν περάσει και 15 χρόνια, μαθαίνει τα πάντα, διαβάζει τα πάντα, γνωρίζει πολύ καλά, όποτε μπορεί έρχεται εδώ στην Ελλάδα για να δει τον ΠΑΟΚ, και όπως ήταν εδώ και στο προηγούμενο παιχνίδι τον Ολυμπιακό, το οποίο βέβαια δεν πήγε πολύ καλά. Νίκο, μας ακούς? Ναι, τώρα σε ακούω. Λοιπόν, τι είναι αυτό που τον έχει δέσει με τον ΠΑΟΚ? Είναι ο κόσμος, είναι η ιδέα, είναι το γήπεδο, είναι αυτό που εκφράζει? Τι ακριβώς τους οδηγεί σε αυτόν τον τρόπο ζωής να μαθαίνουν, να ψάχνουν το οτιδήποτε αφορά τον ΠΑΟΚ στην Ολλανδία? What is this that... that you became fan, you become a fan of ПАОК. Is this the fans, the stadium, the history of the team, the idea of the team? What is this thing?
that become for you a fan of PAOK? Yeah, first of all, it's the way everyone believes in PAOK, the fans, how they give the passion to the team, how they give the passion all the whole game long. That's one of the main reasons, but also the mentality of PAOK behind the whole club. Just fight and then see what you can achieve. The mentality, everything around PAOK, it's the same like we look to at the life. You must to fight to achieve something. And I can see that back in all PAOK and also in the fans. They're also working very hard and believe in PAOK and sing all match long to help the team to win the games. Unfortunately, the big teams in Athens rule the competition, and that's a pity. But I have a lot of respect for the PAOK fans who just stay in Tumba and stay supporting the team all the matches and travel all Europe to be behind the team, and I have a lot of respect for that. In Holland, you don't see such a passion. It's amazing for us, and it's an honor to be here and to be part of those big family and those passion. It's amazing for us. Αυτό είναι. Μας εξηγεί ότι του αρέσει πολύ ο τρόπος που οι φίλοι του ΠΑΟΚ πιστεύουν στην ομάδα, το πάθος που έχουν για τον ΠΑΟΚ, το πώς βοηθάνε και προσπαθούν να βοηθάνε πάντα την ομάδα, και είπε συγκεκριμένα ότι όπως και στη ζωή πρέπει να προσπαθείς πάρα πολύ για να πετύχεις ένα στόχο. Αυτό βλέπει και στον ΠΑΟΚ. Είπε ότι ξέρω πολύ καλά ότι τις διοργανώσεις στην Ελλάδα συνήθως παίρνουν οι ομάδες από την Αθήνα, αλλά ο κόσμος του ΠΑΟΚ έχει αυτή την οτροπία και δεν σταματάει ποτέ να βοηθάει την ομάδα και να είναι δίπλα της. Ας μας επιβεβαιώσει κάτι, οι Ολλανδοί γενικώς δεν πρέπει να έχουν την καλύτερη γνώμη για τους Έλληνες. Αν αυτό ισχύει και αν εκείνος τους απαντάει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα για τους Έλληνες γενικά και για τους φιλάθλους μετά ειδικότερα. Έλμαρ, do you agree that the Holland people don't have a very good opinion for the Greek people? Do you agree with it? It's difficult to answer that question, but I think there is how can I say that? People believe the media also in Holland. I think that's everywhere the biggest problem. What the news is saying, what the papers are writing, and people believe that, but and then have an opinion, but that's not always the truth, that opinion. When they are here in Greece, they can see it by their own eyes, what is real happening here. So here, but now with the refugees in Holland, it's a very big issue, but they think whole Greece is full of refugees and Greece is sending them through the rest of Europe. But I'm now here for 1 week in Thessaloniki, and I didn't see here a refugee at all. So people, are following the media and what the paper's writing, and that's not always the truth. So that's the problem. But there's also a big amount of people who love Greece very much, and that's the most important, those people. And those people are always defending the Greek people and the Greek mentality, so like we do always. Ουσιαστικά Δημήτρη μας το επιβεβαιώνει και λέει ότι ο κόσμος πολλές φορές πιστεύει αυτά που γράφονται στα media, αλλά η αλήθεια είναι λίγο διαφορετική. Είπε ότι και ο ίδιος επιλέγει την Ελλάδα για να έρθει για διακοπές. Είπε το παράδειγμα με τους πρόσφυγες που ήρθαν στην Ολλανδία, ότι η κρίση που υπάρχει είναι κυρίως γιατί η Ελλάδα είναι γεμάτη από πρόσφυγες, και είπε ότι εγώ είμαι μια εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη και δεν έχω δει κανέναν. Σωστό. Αλλά είπε ότι του συγκεκριμένου του αρέσει, και σε πολλούς ανθρώπους αρέσει, η νοοτροπία που υπάρχει στην Ελλάδα γενικά και οι άνθρωποι της. Πώς βλέπει τον ΠΑΟΚ φέτος, του αρέσει η ομάδα, έστω και αν έχασε προχθές? Έλμαρ, about ΠΑΟΚ, do you like the team of this season?
Yeah, I think you have now finally a mix of talent players like Kitsu, like Pelkas, and also the experience. The best example is Berbatov, of course. He brings a lot of Elmar, experience. Do you know all the names of the players? Yeah. Εννοείται. Okay. I'm impressed. So I think Berbatov, I hope he brings a lot of experience to this little of this young guys, I mean. And mm-hmm. I hope the young guys will bring it with them to next season. And I hope they really achieve at one day some prizes in the league. But it's difficult to win the league. I know everything behind it. But I think you have now a good mix with older, experienced players and the younger players. So I believe in Igor Tudor and also Frank Arnesen. I think he has a great network and he knows how football works. So I think, I believe in this team. Μας λέει ότι του αρέσει η ομάδα, του αρέσει που φέτος έχει μια μίξη νεαρών και έμπειρων παιχτών και στους νεαρούς ξεχώρισε τον Κίσιο και τον Πέλκα, τους ξέρει όλους. Εμένα μου κάνει εντύπωση το συγκεκριμένο. Είπε ότι είναι πολύ ωραίο αυτό το πράγμα, η μίξη δηλαδή των νεαρών με τους καινούριους, ότι η ομάδα πιστεύει ότι μπορεί στο τέλος να πετύχει κάποια πράγματα και ότι ξέρει ότι θα ήταν πολύ... Λοιπόν, για να κλείσουμε και τον αφήσουμε να χαρεί τη Θεσσαλονίκη, μια και είχε πολύ ωραία μέρα σήμερα. Το ΟΠΑ ο Κάρα το θυμάται? Do you remember the song of the fans? Ξαναπες τον Νίκο. Sorry, I can't hear you the whole question. Do you remember the song of fans in the stadium? ΟΠΑ ο Κάρα. The song that the plays out. Yes. Θα μας το πει? You want to sing it for us? Yeah. Okay. Yeah. I have a lot of people here around me, but I can try. Oh, Pau Kara, echo trela, nesto mialo. Hey, oh, kukene pesi, fanta ta ta kaluto, esena mono to. Oh, Pau Kara. Έχω τρέλα στο μυαλό, όπου και να θέσεις φαντάτα σαν κολουτό, εσένα, σε Έλμα, σε ευχαριστώ. Very good. Thank you very much. I can't speak Greek, but I try to learn all power. Okay. Thank you very, very much. Bye, Elmar. Thank you. Thank you, and I just want to say I wish all the best to all PAOK fans. I hope you can translate that in Greek. I want to say all the best for them, and I have all the respect for everybody here. Okay. Thank you. Thank you very much, Elmar. Okay. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε.